πολυμελές πρωτοδικείο Κοζάνης, η αίτηση των εταιριών της Lightsource BP που θέλει να βάλει τα φωτοβολταϊκά στην Καλαμιά για να ανακληθεί απόφαση διακοπής εργασιών. Ήταν μια πολύ ωραία κραματική διαδικασία, διάρκεια περίπου 3 ώρες. Προσκομίσαμε στο δικαστήριο ένα τεράστιο φάκελο με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, από το οποίο αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα έργα είναι καταφανώς παράνομα, οροθετούνται στο ζωτικό χώρο των κατοίκων, στην φυσική προέκταση του χωριού, στο λόφο του διαδρόματος, είναι μέσα στα 500 μέτρα του οικισμού, αυτό απαγορεύεται ως γνωστόν. Θεωρούμε ότι το δικαστήριο θα εξετάσει τα στοιχεία. Οι μάρτυρες των αντιδίκων δεν προσέφεραν κανένα καινούριο δεδομένο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη να ακυρωθεί η απόφαση αυτή. Θεωρούμε ότι θα δικαιωθούν οι κάτοικοι και σε αυτή την κίνηση, η οποία κατά την άποψή μας γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά και για λόγους να δημιουργηθεί ένα σχίσμα μεταξύ των κατοίκων, ότι να, κάποιοι παίρνουν ανταποδοτικά από την εταιρεία για να φτιάξουν, ας πούμε, το φωτοβολταϊκό συστέγη τους, να έχουν δωρεάν ρεύμα, και κάποιοι άλλοι μένουν απ' έξω. Γίνεται για λόγους, δηλαδή, διχασμού της τοπικής κοινωνίας. Η ζημιά όμως που θα προκληθεί στον οικισμό, αν γίνει αυτό το έργο, θα είναι πανόρθωτη. Ακόμα και οι ίδιοι που τώρα, οι ελάχιστοι που δέχτηκαν να παρέμβουν υπέρ της εταιρείας, οι ίδιοι, πιστέψτε με, θα είναι αυτοί που θα ζητάνε να φύγουν τα πάνελ εάν τελικά μπουν. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα τα καταφέρει η εταιρεία να γίνει αυτό. Έχουμε προασπίσει με όλους τους τρόπους την υπόθεση και φυσικά έχουμε προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τις ακύρωσεις, οι οποίες εκδικάζονται τον Οκτώβριο. Άρα θεωρούμε ότι και η σημερινή απόφαση ήταν θετική για τους κατοίκους, αλλά έχουμε και δρόμο μπροστά μας μέχρι την τελική δικαίωση να αποσυρθούν οι εταιρείες από την Καλαμιά και οι άνθρωποι να μπορέσουν να ζήσουν στο χωριό που τόσο έχουν επιλέξει με αγάπη και με σεβασμό στο περιβάλλον, το οικιστικό και το φυσικό.